Τη φωνή τους ενώνουν οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην ανεβόρον πώληση των F-16 στην Τουρκία. Με νέα επιστολή στο Κογκρέσο ζητούν να μην δοθούν τα μαχητικά αεροσκάφη στην Άγκυρα αν δεν πιστοποιηθεί ότι αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση της ελληνικής κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας. Η προϋπόθεση που βάζουν οι Αμερικανοί βουλευτές αυτή τη στιγμή, μέλη του Κογκρέσου δηλαδή, να υπάρξουν εγγυήσεις κάποια διαβεβαίωση ότι αυτά τα F-16 αναβαθμισμένα δεν θα καταλήξουν να χρησιμοποιούνται για να παραβιάζουν το ελληνικό εναέριο χώρο ή να πραγματοποιούν υπεκτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, είναι ένα σημείο πάρα πολύ σημαντικό. Όμως προχωράει σε αρκετά μεγάλο βαθμό των δικών μας F-16 στην εκδοχή Viper και βέβαια ο άσος στο μανίκι που λέγεται τα Rafale, τα οποία ήδη 15 από αυτά έχουν παραλυθεί από τα 24 συνολικά. Η Τουρκία πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβει ότι οφείλει να σέβεται τις αρχές καλής γειτονίας. Και δεύτερον, οφείλει να πείσει τόσο το Κογκρέσο όσο την κυβέρνηση, το Λευκό Οίκο, για αυτήν την πώληση. Σε κάθε περίπτωση, αν υποθέσουμε ότι η Τουρκία θα πάρει κάποια στιγμή αμερικανικά αεροσκάφη, η ελληνική πολεμική αεροπορία θα συνεχίσει να βρίσκεται πολλά επίπεδα παραπάνω. Τέλος, αναφορά για τα ενωτουρκικά ζητήματα έκανε και ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας και υποψήφιος βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος, επισημένοντας ότι φτάσαμε στα κόκκινα με την Τουρκία το καλοκαίρι του 2020. Τους είπαμε ότι αν επιτεθούν, θα χτυπήσουμε κι εμείς από την πλευρά μας. Και φτάσαμε πραγματικά στα κόκκινα της έντασης το καλοκαίρι του 20 με τους δύο στόλους να έχουν αναπτυχθεί στο νοτιοανατολικό, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ανατολικό Αιγαίο, πάρα πολλά πλοία αναπτυγμένα σε μικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Και εκείνες σε μια τέτοια κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, πάντα η πιθανότητα να συμβεί κάποιο ατύχημα από την πίεση, από την κούραση, από την κόπωση, από την ένταση, είναι πάντα αυξημένη.